Το Μουσείο Βασίλη Χατζηβασίλη στην Όλυμπο Καρπάθου είναι το αποτέλεσμα 1,5 αιώνα παραδοσιακής τέχνης της οικογένειας Χατζηβασίλη που δραστηριοποιείται στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον πατέρα του Βασίλη, Νικόλα Ομορφινό. Και συνεχίζεται από τα παιδιά του. Σκοπός του μουσείου είναι η διατήρηση και η προβολή των έργων Χατζηβασίλη που είναι επηρεασμένα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, την αρχαία Ελλάδα, τον χριστιανισμό και την τοπική παράδοση. Τα λαϊκά αυτά στοιχεία αποτυπώνονται μέσα από την ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και την διακοσμητική σε σπίτια και εκκλησίες. Πρωταρχικός επίσης στόχος του Μουσείου Βασίλη Χατζηβασίλη είναι η διατήρηση της τοπικής παράδοσης μέσω πολιτιστικών παρεμβάσεων και της καταγραφής της σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Της λευτεριάς δασκάλα, της λευτεριάς δασκάλα που γράφε τη ιστορία σου κάθε φορά με μπάλα. Σαρκώτησα το δείχνουν τα βουνά σου. Το δείχνουν τα βουνά σου, το δείχνουν τα βουνά σου. Στεριά σε πολεμήσανε, μα πέσανε μπροστά σου. Έχεις μάθει ο ποιος δεν ξέρει. Κι ας μάθει ο ποιος δεν ξέρει, κι ας μάθει ο ποιος δεν ξέρει. Στο τιμημένο όπλο σου το κριτικό μαχαίρι. Κριτικός το ξέρουν και οι εχθροί μας. Έλα το ξέρουν και οι εχθροί μας, το ξέρουν και οι εχθροί μας. Γιατί φωνέ πολιτισμό παλιό μες στη ψυχή μας. Σε αυτό το μοναδικό τόπο και εσένα και τους φίλους από την Ρόδο, κύριε Χατζηβασίλη, και να ευχηθώ καλή διαμονή στο νησί μας. Με το καλό να επιστρέψετε πίσω για να πείτε αυτά που θα ακούσετε εδώ, να τα μάθουν καταρχήν τα αδέλφια μας που μένουν στην Ρόδο, αλλά και οι δικοί σας, οι Ροδίτες δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν κάνει περήφανη την Ελλάδα, γιατί ας είναι καλά αυτοί πρώτοι φέραν τον τουρισμό και αυτοί πρώτοι επένδυσαν σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο όπως είναι ο τουρισμός.
Δεν είναι κακό πράγμα ο τουρισμός ή δεν είναι κατά ανάγκη μόνο κακό. Έχει πάρα πολλά καλά και πρέπει τα καλά να τα προστατεύσουμε και να τα ψάξουμε και τα κακά να τα αφήσουμε στην άκρη. Χαίρομαι που είπες για την ιστορία του νησιού. Πράγματι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία από τα πανάρχια χρόνια και πολλούς αγώνες και πολύ αίμα για τη λευτεριά. Αυτός ο τόπος ο οποίος ενώ ονομάστηκε στην αρχαιότητα Μακαρόνισσος η Κρήτη, η νήσος δηλαδή των μακάρων ανθρώπων, των ευτυχισμένων ανθρώπων, στην πορεία πλήρωσε πάρα πολύ φορό αίματος. Θα πρέπει να ξέρετε κύριε Χατζηβασίλη και να ξέρουν και οι τηλεθεατές σας ότι μόνο στους 4 αιώνες της Βενετσιάνικης κατοχής είχαμε 27 μεγάλες επαναστάσεις. Χωρίς να αναφέρονται τα κινήματα, οι ξεσηκωμοί και οι αμπερντέδες όπως τους ονόμασαν μετά οι Τούρκοι. Αυτό μόνο δείχνει πως αυτός ο λαός πραγματικά δεν ζει σκλάβος, δεν ζει τη σκλαβιά. Σήμερα βέβαια φτάσαμε σε ένα σημείο και στο νησί βάζουν χέρι οι ξένοι και με το να παίρνουν τις περιουσίες κάποιων ανθρώπων που πουλάνε, αλλά και με το να βάζουν χέρι στην νεολαία μας με τα ναρκωτικά. Δυστυχώς, πολύ μεγάλο τμήμα της νεολαίας του νησιού έχει πάει στα ναρκωτικά, κάτι που συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας όπου έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και να ένα κακό του τουρισμού, αλλά έχουν να κάνουν και με άλλα θέματα που έτσι μας στεναχωρούν αυτή την ώρα στην Κρήτη, όπως είναι η ζωοκλοπή, όπως είναι κάποια άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, παλεύομαι για όλα αυτά. Οι εκπομπές μου προσπαθούν να κεντήσουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών και ενώ πολλοί με λένε λαογράφο, δεν δέχομαι αυτή τη λέξη γιατί είναι πολύ μεγάλη και πολύ βαριά. Εγώ πιστεύω ότι είμαι μια μικρή γέφυρα να περάσουν κάποια πράγματα από τον παππού στο εγγόνι. Αν το καταφέρω, θα πω πως έχω προσφέρει κάτι στην Κρήτη. Είπα προηγουμένως ότι πουλούν οι κρητικοί τα σπίτια τους στους ξένους και πάει καιρός που ένας πολύ καλός φίλος, ιερέας, κρητικός, αλλά που δεν είναι στην Κρήτη, ιερουργή στην Πάργα της Πρέβεζας, μου στείλε μια μαντινάδα και μου έλεγε να μην πουλείτε κρητική χώματα δοξασμένα, γιατί πουλείτε και οστά που είναι σε αυτά θαμένα. Ενώ ο φίλος μου ο Γιώργης ο Καράτζης, που θα τον ξέρουν πολύ καλά τα αδέλφια μας εκεί στην Ρόδο, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό οι Κρήτες της Ρόδου, ο Γιώργης ο Καράτζης αφιερώνει μια μαντινάδα για την νεολαία που είπαμε πως χάνεται, λέγοντάς τους «Το μονοπάτι της ζωής σε ένα γκρεμό τελειώνει και αφού έχει την ψυχή φτερά τα ανοίγει και γλιτώνει». Έχω ασχοληθεί πολύ με την παράδοση του νησιού, έχω ασχοληθεί πολύ με τα μουσικά πράγματα της Κρήτης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, και να διαβεβαιώσω και τους Κρήτες της Ρόδου ότι από πλευράς ποίησης, από πλευράς μαντινάδας, από πλευράς αυτού του θαυμάσιου είδους ποιητικού λόγου όπως είναι η μαντινάδα, η Κρήτη είναι στην καλύτερη της ώρα. Οι νέοι βγάζουν μαντινάδες, οι παλιότεροι βγάζουν μαντινάδες και βγαίνουν αυτή την ώρα καταπληκτικά αριστουργήματα στην Κρήτη όσον αφορά τη μαντινάδα. Άλλωστε μου είπατε ότι περάσατε από τα Νόγια και είδατε τον Αριστείδη το χαιρέτη, έναν άνθρωπο κατεξοχήν πρικισμένο, έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη προσφορά στην ποίηση. Όπως επίσης υπάρχει μια πλειάδα παιδιών, ένας πολύ μεγάλος, πολύ σημαντικός αριθμός παιδιών που αυτή την ώρα κρατάει στο ένα χέρι το δοξάρι και στο άλλο τη λύρα, ή στο ένα χέρι την πένα και στο άλλο το λαούτο, ή στο ένα χέρι το δοξάρι και στο άλλο το βιολί. Αυτό με κάνει εμένα τουλάχιστον και χαίρομαι, γιατί όταν ένα παιδί έχει αυτά τα όργανα στα χέρια του δεν μπορεί να πιάσει μια σύριγγα, αλλά και γιατί αυτά τα παιδιά, ή μάλλον μέσα από αυτά τα παιδιά, την πληθώρα αυτών των παιδιών, θα ξεπεταχτούν
οι αυριανοί καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής και έτσι η κριτική μουσική δεν θα μπει στο χρονοδούλωπο της ιστορίας, αλλά θα συνεχίσει να είναι ζωντανή. Σε βάφτισες? Ο Μουντάκης. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, από την πρώτη. Και σ' αρέσει? Ναι. Πώς, δηλαδή, σε εκφράζει αυτό που παίζεις, πόσο χρόνο είσαι τώρα? Τώρα 15. Και από όλα τα όργανα παίζεις και άλλα όργανα ή μόνο τη λίρα? Μαντολίνο παίζω. Μαντολίνο. Τραγουδάς? Προσπαθείς? Λίγο. Και εδώ στα... τώρα... σε αυτό το μέρος παίζουν και άλλα παιδιά, όργανα? Ψιλοπαίζονται μερικά παιδιά. Ναι. Λίρα? Ναι. Οπότε βρισκόσαστε παρέα εδώ πέρα και... ναι. Είναι καλό αυτό, γιατί ζούμε τώρα σε... είναι καλό. Σε μια εποχή που είναι περισσότερο, κοιτάμε οι νέοι... εντάξει, να πας και στην καφετέρια, να πας και στο... να διασκεδάζεις, αλλά είναι ωραίο να έχεις τις παραδόσεις, ναι, τις κατάς. Εννοείται. Σ' αρέσουν να ακούς κριτικά, έτσι, από μεγάλους εδώ? Ναι. Ποιο αρέσει περισσότερο, ποιοι σ' αρέσουν? Όλοι αρέσουν γενικά. Ακούς δηλαδή κριτική μουσική? Ναι. Οι γονείς εδώ σε βοηθάνε? Πολύ. Ωραία. Κάθεσαι εδώ έξω καμιά φορά και παίζεις μόνος? Κάθομαι και στην καμάρα καμιά φορά. Να συνεχίσεις λοιπόν και αργότερα να έρθουμε εδώ, θα είσαι μεγάλος, να σε δούμε να παίζεις έτσι, να έχεις βάλει και να προχωρήσεις, να τραγουδάς. Κατάστητη παράδοση. Ναι. Μαζί δε με την Μαντινάδα, ίσως είναι ο μοναδικός ζωντανός πολιτισμός στην Ευρώπη αυτή την ώρα, αυτό που παρατηρείται στην Κρήτη και σε κάποια νησιά κοντά στην Κρήτη, όπως είναι η Κάρπαθος, όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι κάποια άλλα νησιά, η Μήλος και τα λοιπά, η Φολέγανδρος, όπου οι άνθρωποι διασκεδάζουν με το να βγάζουν, να παράγουν πολιτισμό εκείνη την ώρα. Γιατί είναι πολιτισμός. Όταν καταφέρεις να κάνεις ποίηση το συναίσθημά σου, κάνεις πολιτισμό. Το τόπο που χωστεί η καρδιά για σένα κρατισμένο. Το τόπο που χωστεί η καρδιά για σένα κρατισμένο. Για σένα κρατισμένο. Είναι στιγμές που μου δεχώ, πολλές φορές δεν μπαίνω. Κοπέλια μου την τελευταία μου στιγμή να έρθουνε να μου πούνε. Τελευταία μου στιγμή να έρθουνε να μου πούνε. Πάιντες να έρθουνε να μου πούνε, αργή σου τι είναι να σωθείς, εγώ δεν την αρκούμε. Κοπέλια
μας το πει στον κόσμο η κοινωνία. Αχι, αχι θα κάνω να καεί κι όχου να μαρατώσει. Φαρμακό να με βρεθεί, όξο να μ' ανταμώσει. Και βέβαια πάνω απ' όλα προσπαθούμε, κύριε Χατζηβασίλη, να διαφυλάξουμε το ήθος των παλιών. Όταν λέμε ήθη και έθιμα, εννοούμε εκείνη τη λεβεδιά που είχαν στην ψυχή τους οι παλιοί και την οποία έκανε μαντινάδα ο Κωστής ο Φραγκούλης, ο οποίος μου είπε τις προάλλες μια μαντινάδα και παρακάλεσα τους δασκάλους του νησιού μας να την γράψουν σε ένα μεγάλο χαρτί και να την κολλήσουν σε όλα τα σχολεία, να τη διαβάζουν τα παιδιά.
Δεν μπαίνεις στον παράδεισο όσα κεριά κι ανάψεις, αν με τον πόνο ταλονού μαζί κι εσύ δεν κλάψεις. Με θα ρωτήσω πάνω στις ματινάδες, λέω με στα νόγια που ρωτήσαμε τους δημιουργούς του ματινάδου, δεν έχουν και το σχολείο μου λένε, δεν έχουμε τελειώσει, δηλαδή η παιδεία στα γράμματα, γιατί η μόρφωση είναι άλλο. Θέλετε να πείτε πώς θα καταφέρουν να βγάζουν οι ματινάδες χωρίς να... Συντακτικό, πώς γίνεται. Ναι, χωρίς να είναι... Και περισσότερο η βοσκία που έχουμε συναντήσει, χωρίς να έχουν στο σχολείο πάει. Ναι. Και αυτά όλα είναι αριστουργήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το προσόν ότι μιλούν απλά. Η ζωή δεν είναι σύνθετη. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι εντελώς απλά. Εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Γι' αυτό μιλούν μέσα από την ψυχή τους και καταφέρουν χωρίς να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, χωρίς να έχουν πάει σε γυμνάσια, σε λύκεια, σε πανεπιστήμια, να βγάζουν καταπληκτικά ποίηματα. Αυτός ο Αριστίδης είπε μια μαντινάδα που κάποτε που ρώτησαν τον Ρίτσο, είπε ο Ρίτσος ότι θα ήθελα να την έχω βγάλει αυτή τη μαντινάδα εγώ, είπε ο Γιάννης ο Ρίτσος. Τη μαντινάδα δεν με φοβίζει ο θάνατος, αλλά είναι τα σπουδαία. Τον αγαπάς να μην μπορείς να αλλάξεις την ιδέα. Αυτή τη μαντινάδα, για αυτή τη μαντινάδα τον σχολίασε ο Γιάννης ο Ρίτσος, τον Αριστείδη του Χερέα. Ναι, και μας είπε στο σχολείο δεν τα πήγαινε και καλά. Ναι, είναι θέμα, πιστεύω ότι είναι θέμα σφραγίδας δωρεάς. Την έχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν την έχουν όλοι. Έφνησε εγώ που ξέρω χιλιάδες μαντινάδες, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να ξέρει περισσότερες μαντινάδες από μένα. Ναι. Ναι. Δεν έχω βγάλει ποτέ μια μαντινάδα. Ποτέ δεν έχω βγάλει μαντινάδα. Ενώ στην οικογένειά μου βγάζουν όλοι. Καταπληκτικές μαντινάδες. Είχα ένα θείο που πέθανε άγιον άνω το χώμα που τον εσκέπασε, πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 92 χρονών, το Βιτορόκοστα. Και όταν ήταν, όταν ήμουνα πριν 30 χρόνια, πριν 25 τόσα χρόνια, όταν κατέβηκα και τον είδα, μου είπε, γράψε μια μαντινάδα και ή μάλλον θέλω να μου υποσχέθεις ένα πράγμα. Όταν θα πεθάνω, δεν θέλω φέρετρο. Θέλω να με θάψεις όπως θάβαμε τους παλιούς. Πώς τους θάβανε? Τους παλιούς τους θάβανε με το σεντόνι. Τους θάβανε με το καδελέτο. Είχαν ένα τετράποδο σαν σκαμνί, πάνω τους έβαζαν και πήγαιναν, τους πήγαιναν έτσι στον τάφο και τους κατέβαζαν κάτω. Και μου ζήτησε να κάνω πράξη αυτή την επιθυμία του. Το είπα στα παιδιά του βέβαια και τα παιδιά όταν πέθανε δεν το δεχτήκανε. Τον πήγανε με φέρετρο. Μου είπε όμως να πω μια μαντινάδα τότε και να τη γράψω να μείνει. Μια μαντινάδα που είχε σχέση με αυτό το πράγμα. Μου είπε βαθιά στη γης κατάσαρκα θέλω να μπει το σώμα. Οντε θα λιώνει το κορμί να γραίνεται το χώμα. Σε αυτόν τον άνθρωπο κανένας παπάς δεν μίλησε για το χούσιν και ισχούν απελεύσετε. Δεν του πεντάει κανείς την γένεση του ανθρώπου, έτσι σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, και όμως αυτός με το ένστικτό του το πιάσε και το έκανε μαντινάδα. Είδατε λοιπόν πως όλα είναι συνυφασμένα, όλα έχουν την τάξη τους, ναι, την ομοτέλειά τους, και εγώ θα χαρώ να διατηρηθούν αυτά τα πράγματα, να μην χαθούν. Γι' αυτό ναι. Ήρθαμε σε εσάς, επειδή ρωτήσαμε στα χωριά, λένε αυτό που το έργο πια που έχετε και το λειτουργήμα του, το θέτουμε έτσι, γιατί αυτό που κάνει ο κύριος Βιτόρος, όλα τα παιδάκια μας λένε αρχίζουν και επηρεαστήκανε θετικά, βλέποντας τη τηλεόραση, γιατί έχουμε δει σε σπίτι που την ώρα που κάνουν την εκπομπή πάνε όλα τα παιδάκια αυτά που παίζουν να δουν. Ναι. Λέω, όχι τώρα δεν θέλω να δω αυτό το πράγμα, γιατί θα σου διαβάσω, αυτή εδώ πέρα είναι μια έκθεση. Ναι. Τούτο εδώ το πράγμα είναι μια έκθεση που έχει γράψει ένα παιδάκι της τετάρτης τάξης του Δημοτικού. Η Τατιάνα η Ορφανουδάκη, μαθήτρια της τετάρτης Δημοτικού. Την έγραψε το 1997 στις 19 του Γενάρη με τον τίτλο «Κριτική παράδοση». Αυτός ήταν ο τίτλος της έκθεσης που ζήτησε η δασκάλα. Εγώ αγαπώ, λέει το παιδάκι, πολύ την Κρήτη. Είναι η πατρίδα μου. Είναι πολύ όμορφη πατρίδα και έχει και μια όμορφη παράδοση. Αυτή που λέμε κριτική παράδοση. Η γιαγιά μου, η κυρία Ελένη Σαρτσάκη, που ήταν δασκάλα, μου έμαθε τι είναι κριτική παράδοση.
Η γιαγιά μου έχει πάρα πολλά βραβεία στα γραφεία της που μιλούν για την παράδοση. Μου έμαθε λοιπόν ότι η κριτική παράδοση είναι όλα όσα έκαναν οι παλιοί άνθρωποι στην Κρήτη. Οι δουλειές που τις έκαναν με τα ζώα και με τα χέρια, τα παλιά γλένδια, οι λιράρδες και οι ωραίοι χοροί της Κρήτης μας. Παράδοση είναι και οι μαντινάδες που τραγουδούν οι κριτικοί. Είμαι μικρή και δεν μπορώ να σας τα πω πιο καλά, αλλά για να καταλάβετε καλύτερα σας λέω ότι η κριτική παράδοση είναι αυτό που κάνει ο κύριος Βιτόρος στην τηλεόραση. Πολλά συγκινηθήκατε με αυτό, το παιδί. Είναι να με συγκινήσω με αυτό το πράγμα. Και τώρα που το διαβάζω, βουρκώνουν τα μάτια. Επειδή βλέπω ότι στη ψυχή σας το κάνετε αυτό από ψυχής, το βλέπω. Δεν έχει ούτε σχέση ούτε χρήματα, ούτε να προβολεί, αλλά βλέπω ότι και απ' την άλλη, βλέποντας το τοίχο, ότι σας έχουν... Αυτό έχει μια... Ο κόσμος το εκτιμάει. Ναι, είμαι πολύ, πολύ περήφανος, γιατί πραγματικά οι Κρήτες μέσα από τους συλλόγους και μέσα από διάφορους άλλους φορείς με έχουν τιμήσει για την προσφορά μου στην κριτική παράδοση, όπως λένε όλοι. Με έχουν τιμήσει οι απόδεινοι στην Αφρική και στην Αμερική, τώρα ετοιμάζομαι να φύγω για την Αυστραλία, με έχουν τιμήσει οι σύλλογοι των Κρητών. Είναι δε πολύ όμορφο αυτό που μου έδωσε ο Σύλλογος των Κρητών της Φθιώτιδας, ο οποίος όταν επισκέφθηκα τη Λαμία μου έδωσαν την Κρήτη και πάνω μου γράφουν «Όπως φυλάσσει ο μοναχός την πίστη στο Άγιο Όρος της Κρήτης, την παράδοση φυλάσσει ο Βιτόρος». Ενώ παραπάνω είναι των Κρητών της Σαντορίνης, οι Κρήτες της Θεσσαλονίκης, τα Αγρίμια και πολλοί σύλλογοι. Είναι ένα τμήμα αυτά που έχω εδώ πέρα. Το πιο σημαντικό όμως θεωρώ αυτό εδώ, μιας που λέμε για... Είναι μια χρυσή πλακέτα που μου δίνει το κέντρο ειδικών παιδιών, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Λέει στον Γιώργο Βιτόρο για την προσφορά του στα παιδιά του κέντρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο το Μάιο του 1992, όταν το επισκέφτηκα και ζήτησα να προβάλλω τις δραστηριότητές του, μου είπαν ότι έχουν πρόβλημα με ένα πούλμαν. Ενώ δηλαδή πηγαίνουν 80 παιδιά από τα 1500 παιδιά με διανοητική στέρηση στο νομό Ηρακλείου, ενώ πηγαίνουν 80 παιδιά στο κέντρο, θα μπορούσαν να διδάξουν μέχρι 200 αν είχαν πούλμαν να τα πάει. Τους υποσχέθηκα ότι θα τους πάω ένα πούλμαν και τους το πήγα μέσα σε 2 μήνες, κάνοντας την έκκληση από την εκπομπή. Οι άνθρωποι με βοήθησαν, παρουσιάζοντας βέβαια τις προσφορές τους συνεχώς, για να τους ανταποδώσω κι εγώ αυτή την προσφορά. Και μεγάλες εταιρείες με βοήθησαν και μέσα σε 2 μήνες μάζεψα 12 εκατομμύρια και πήραμε άλλο ένα πούλμαν. Και τα παιδιά μου έδωσαν αυτή τη χρυσή πλακέτα. Μα αυτές οι εκπομπές είναι η απάντηση, βλέποντας τις τηλεοράσεις, πάντα εξενόπλητος τρόπος ζωής. Και μιμούνται τα παιδιά, το πόλεμο, ναι, 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 τα ναρκωτικά, ναι, ναι, και στη μουσική, το πώς να γίνεις, ξέρετε. Θα σας πω κάτι. Είναι απάντηση που κάνετε εσείς. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, θα σας πω το εξής. Για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε εσείς τώρα, που με πενιχρά μέσα παλεύετε και γυρνάτε όλη τη Ρόδο, όλα τα νησιά και ειδικά στην Κρήτη, και είναι τιμή η επίσκεψή σας στην Κρήτη. Έχουν γίνει μετρήσεις. Στην ελληνική τηλεόραση, στα μεγάλα κανάλια, δεν υπάρχει ούτε το 5 της χιλίας που να δίδεται στην παράδοση. Φανταστείτε τι σημαντική προσφορά θα ήταν αν αυτά τα κανάλια διοχέτευαν αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση με την παράδοσή μας. Δεν τους συμφέρει όμως να το κάνουν, γιατί πιστεύουν ότι ο κόσμος δεν θα πάει σε αυτά. Σας πληροφορώ όμως ότι ενώ οι εκπομπές μου στην κριτική τηλεόραση ο ωφέλιμος χρόνος είναι 120 λεπτά, γιατί κάνω εκπομπή από τις 9 έως τις 11, ενώ μου δίνει η τηλεόραση 120 λεπτά, αυτή την ώρα ο ωφέλιμος χρόνος που μου δίνει το κανάλι είναι 55 λεπτά. Όλα τα άλλα είναι διαφημίσεις. Που σημαίνει τι? Ότι όταν δούνε οι άνθρωποι ότι κάτι καλό στην τηλεόραση, θα το παρακολουθήσουν. Είναι ψέμα λοιπόν αυτό που λένε ότι δεν τραβάνε αυτά τα πράγματα. Τραβάνε και παρατραβάνε. Και αν δοθούν όμορφα, αν δοθούν με την ψυχή και την καρδιά ενός ανθρώπου, συγκινούν πάντα.
Γιατί αυτά τα κάνανε οι παππούδες μας. Και γιατί πρέπει να τα κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Όπως κρατάει ο Ολλανδός τα δικά του, όπως κρατάει ο Βέλγος τα δικά του, όπως κρατάει ο Αγγλέζος τα δικά του και πεισματικά γαντζώνονται πάνω σε κάθε τι εθνικό. Ναι, όλοι μαζί στην Ευρώπη, αλλά ο καθένας δεν μπορεί να μην έχει την ιδιαιτερότητά του. Το Μουσείο Βασίλη Χατζηβασίλη στην Όλυμπο Καρπάθου είναι το αποτέλεσμα 1,5 αιώνα παραδοσιακής τέχνης της οικογένειας Χατζηβασίλη που δραστηριοποιείται στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον πατέρα του Βασίλη, Νικόλα Ομορφινό. Και συνεχίζεται από τα παιδιά του. Σκοπός του μουσείου είναι η διατήρηση και η προβολή των έργων Χατζηβασίλη που είναι επηρεασμένα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, την αρχαία Ελλάδα, τον χριστιανισμό και την τοπική παράδοση. Τα λαϊκά αυτά στοιχεία αποτυπώνονται μέσα από την ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και την διακοσμητική σε σπίτια και εκκλησίες. Πρωταρχικός επίσης στόχος του Μουσείου Βασίλη Χατζηβασίλη είναι η διατήρηση της τοπικής παράδοσης μέσω πολιτιστικών παρεμβάσεων και της καταγραφής της σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Να σου πω ότι έχω έναν πολύ καλό φίλο που παίζει λίρα μάλιστα και είναι από ένα χωριό Άθος, καλά λέω, Όθος. Και παίρνει το αυτοκίνητο του κάθε Κυριακή και ανεβαίνει στο βουνό και με παίρνει τηλέφωνο από εκεί στην εκπομπή την ραδιοφωνική και μου λέει σ' ακούω τώρα στο βουνό απάνω και πολλές φορές απαντάμε μαντινάδες σε αυτά που λέμε. Εγώ δεν είδα προηγουμένως γιατί... Το πρόσωπο λοιπόν της Ελλάδας ήθελα κοντολογίες να πω, θα το κρατήσουμε εμείς, εσύ και εγώ. Και θα το κρατήσουμε πεισματικά με αυτά τα πενιχρά μέσα και θα παλέψουμε για αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα που μπήκα μέσα, συγγνώμη, θα κάνουμε κίνημα. Πώς θα παίρνετε, δύο κατεβίδα δύο κατεβίδα πέρα το μήνα μου. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα επειδή βγαίνουν από την ψυχή, γιατί σας είδα προηγουμένως και συγκινηθήκατε. Ένας, οι άντρες κλαίνε, εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος κλαίει, λένε οι άντρες δεν κλαίνε. Και όμως η ευαισθησία που έχεις μέσα σου, που βγαίνει και στο έργο που παράγεται, το να καλέσετε όλους αυτούς τους μουσικούς, που πολλοί θα έχουν πεθάνει ορισμένοι από αυτό, ή πολλοί είναι ορισμένοι. Έχω κρατήσει αρκετούς στο αρχείο μου, ναι. Αυτούς που... τους διατηρήσατε τους ανθρώπους. Στη μορφή, στην έφραση, που, τη ρητίδα τους, όλα αυτά, τη φωνή τους. Τη προφορά που έχουν στο κάθε χωρίο που έχει τα δικά του, το κάθε μέρος, το κάθε νομός. Όλα αυτά όμως που βλέπω ότι συγκινιέστε και σαν άνθρωπος ξεκινάνε από αυτό, από την καρδιά. Τα χρήματα είναι. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα ναι, ναι, είναι ναι. Το. Έτσι είναι.
Ναι, προεκτείνοντας αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο παλιός πολιτισμός, όλα αυτά τα πράγματα που μπαίνουν μέσα στη λέξη παράδοση, εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους και τους συγκινούν, θα πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές έχω κάνει ακροατήριο ολόκληρο να κλάψει με ορισμένα πράγματα που τους λέω που έχουν σχέση με πράξεις των παλιών. Θα σου διηγηθώ μια ιστορία, θα σας διηγηθώ μια ιστορία και για εσάς και για τους ακροατές. Ο Γιάννης ο Χασαπλαδάκης ή Καβρός ήταν ένας μιλωνάς στη Σιτία. Αγάπησε μια κοπελιά, αλλά επειδή ήταν φτωχός δεν του τη δίνανε. Και μια μέρα την έκλεψε. Την πήρε, την πήγε στο Μήλο και εκεί, βγάζοντας το αλεύρι του κόσμου, κατάφερε να παιδιώσουν και να αφήσουν απογόνους και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Κάθε χρόνο της έγραφε μια μαντινάδα στις πέτρες του Μήλου, τις οποίες πέτρες πήρε ο Γιώργος ο Μαρκάκης, ο μεγάλος αυτός οφθαλμίατρος, και τις έβαλε μέσα σε ένα μουσείο στον Λιχνοστάτη. Όποιος θέλει να τις δει λοιπόν αυτές τις μαντινάδες που θα σας πω τώρα, μπορεί να πάει στο Λιχνοστάτη να τις δει. Κάθε χρόνο λοιπόν της έγραφε μια μαντινάδα. Ροδόσουνοντες έκλεψα και σ' έφερα στο Μήλο, μα κάθε χρόνος που περνά σου πέφτει και ένα φύλλο. Τη χρονιά που πέθανε της έγραψε. Ροδόσουνε και τα φύλλα σου επέφτανε ένα-ένα. Το 70 θύελα τα πήρε μαζωμένα. Κάποια στιγμή αρρώστησε λίγο καιρό μετά το θάνατο της γυναίκας του, από την νοσταλγία και από την αγάπη που της είχε. Πήγε στο νοσοκομείο, είπε του γιατρού μια μέρα, γιατρέ, θα αποθάνω. Ο γιατρός για να φεδρύνει τη στιγμή του λέει, αν εμποθάνεις, πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας πεις πώς περνούν εκεί κάτω. Και ο Καβρός του είπε, δεν έχει εκιά τηλέφωνο, είναι η γραμμή κομμένη, γιατί αν είχε η γραμμή θα με έπαιρνε η Ελένη. Αυτά όλα τα πράγματα συγκινούν το λαό μας. Συγκινούν όλους τους Έλληνες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν χρόνια όλοι οι Έλληνες διάβαζαν Ερωτόκριτο. Όλοι οι Έλληνες είχαν στο σπίτι τους τον Ερωτόκριτο. Η Βοσκή εδώ ή σε πολλά κοντινά νησιά της Κρήτης τον είχαν στη βούργια τους. Στο ταγάρι τους δηλαδή είχαν τον Ερωτόκριτο με δερμάτινο εξώφυλλο και τον διάβαζαν και ήταν πάρα πολλοί. Εγώ έχω καταγράψει τέτοιους γέροντες που ξέρουν όλο τον Ερωτόκριτο απ' έξω. Όλο τον Ερωτόκριτο. Έχεις διαβάσει ένα βιβλίο που είναι βγαρμένο και το λένε Ερωτόκριτο? Ναι. Το έχεις διαβάσει? Εδώ λένε ότι σκότωσε ο Κρητικός την κοπελιά του, εδώ στην Ίδα. Και λένε ότι πήγαινε στα γόνες, ύστερα κέρδιζε τα χρυσά και τα έφερνε εδώ. Και τα έβανε στο μνήμα της εδώ, δεν ξέρω πού είναι. Όταν λέει βρεθεί το μνήμα της Βοσκοπούλας, θα χαλάσει ο κόσμος. Δεν βρίνεται. Λένε πότε βρίνεται. Έχει μερικούς που το ψάχνουν να το βρουν. Ναι, μα δεν βρίνεται λέει. Εδώ κάτω, μέσα. Λοιπόν, μπορεί να είναι μύθος το βιβλίο. Ναι, μύθος. Βλέπουμε ότι αυτοί οι γέροντες που ξέρουν ακόμα και εσείς τώρα έχετε μια κυβέρνηση, δηλαδή προσπαθείτε να διαφυλάξετε όλα και να διασώσετε την παράδοση, τον πολιτισμό. Και σε αυτό το διάστημα, πώς νιώθετε εσείς? Ξεκινήσατε, όπως είπατε... Ξεκίνησα το 1974, το 1975 ήμουν διευθυντής στη Φωνή των Ανογείων, μια εφημερίδα που έκαναν οι Ανογιανοί της Αθήνας. Το 1977 άνοιξα δική μου εφημερίδα, τους Κρατικούς Αντίλαλους, και το 1983 την έκλεισα γιατί δεν είχα χρήματα να τη συνεχίσω. Έβγαλε ένα βιβλίο μετά, πολύ γρήγορα πήγα στο ραδιόφωνο εξαιτίας του βιβλίου και το ραδιόφωνο ήταν το εφαλτήριο για να πεταχτώ στην τηλεόραση. Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η δουλειά μου έδωσε αυτή την ικανοποίηση να με αναγνωρίζει αμέσως ο κριτικός και να δέχεται ότι έχω μια κάποια προσφορά στα πράγματα αυτά της παράδοσης και μου έχουν δώσει πολύ μεγάλη χαρά όλη αυτή η δραστηριότητα. Πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πολλές φορές έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που με τρελαίνει μόνο η επαφή μαζί τους. Έχω δει ανθρώπους πάνω στο νησί που, και είναι θεία η τηλεόραση, που θα έπρεπε να δώσω μια περιουσία για να τους πλησιάσω και να τους γνωρίσω
και να μάθω την ομορφιά που κουβαλούν στην ψυχή τους. Δεν μιλώ για τους πλούσιους, δεν μιλώ για ανθρώπους που κοινωνικά καταξιώνεσαι όταν μιλάς μαζί τους, όχι για αυτούς. Μιλώ για ανθρώπους απλούς του λαού μας. Έφνης για την κυρία Φιλιππάκη, τη μακαρίτησα τη Φιλιππάκη γιατί πέθανε. Ήταν 100 χρονών και πήγα να της πάρω μια συνέντευξη. Και όταν τη ζήτησα να μου μιλήσει, μου είπε ευχαρίστως παιδί μου, αλλά να πάμε στη κόρη μου. Λέω γιαγιά εδώ, εδώ, δίπλα στο γιασεμί που στην αυλή σου, που είναι πολύ ωραία, εδώ να κάτσουμε. Όχι, όχι, να πάμε στη κόρη μου, μου λέει. Πρέπει η γιαγιά εδώ είναι πολύ όμορφα. Έλα να στήσουμε εδώ δίπλα στο γιασεμί. Όχι, όχι, να πάμε στη κόρη μου, μου λέει, γιατί έτσι είναι η απέναντι. Έχασε ένα τροχιό τον άντρα τζι και δυο τζιγιούς και μπορεί να γελάσουμε και δεν κάνει. Αυτή δεν πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο. Ήξερε όμως ότι όταν πονάει ο γείτονας, δεν γελάς εσύ. Και επειδή όμως είσαι φτιαγμένος για να γελάσεις, έχει ο άλλος τον πόνο του, εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να κλαις, μπορείς να γελάσεις, μπορείς όμως να πας στο σπίτι της κόρης σου, να πας λέει κάπου αλλού, να μην γελάς και να σε βλέπει. Αυτή ήταν η λεβεντιά. Αυτό ήταν το ήθος των παλιών. Αυτό προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Όχι να τους αφήσουμε λεφτά και πολυκατοικίες. Το δικό μου παππού τον εφουρνίσανε στη... Το παππού του τον εφουρνίσανε στο Ματχάουζεν. Τούτου. Το ξέρω εγώ πια... Τον παππού του τον στείλανε όμοιρος οι Γερμανοί στο Ματχάουζεν και τον κάψανε στη φούρνου. Δεν ξαναγύρισε. Τότε. Όσο για τον γεροντή εδώ είμαστε φίλοι, προσπαθούμε να κρατούμε όσο μπορούμε και εμείς την παράδοση. Σαν και αυτό, τον ερωτάμε ορισμένα πράγματα. Μας ενημερώνει για αυτός από τις καλές του μαντινάδες ότι ό,τι έχει, μας ρωτάει, είναι καλές, ξέρω εγώ. Σας αρέσουνε, βέβαια, λέω, τρομερές. Παίρνει τη γνώμη σας, δηλαδή, αν και πιο νέοι, ναι. Θέλει να τη γνώμη σας. Μπράβο, το ίδιο και εμείς. Και προσπαθούμε τέτοιο, βγάζω κι εγώ καμιά φορά, του λέω... Ναι, βγάζει και αυτό και του λέω πως είναι καλή. Και μια παρόλο που δεν έχω το χρόνο, έχω πολλές δουλειές ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά... Δεν έχει και το χρόνο εγώ. Τυχαίνει καμιά φορά και βγάζομαι καμιά, την εγγράφω, τη λέω. Μου λέει ναι, είναι καλή, μου λέει φοβερή, έπρεπε να την πεις και στο Βιτόρο και ξέρω εγώ. Λέω εντάξει, σιγά σιγά λέω κάτσε να λίγο πιο πολύ να... Ναι, και να στρώσει και αργότερα ξέρω εγώ βλέπουμε. Τώρα δεν έχουμε το χρόνο ακόμη πολύ, προσπαθούμε όμως όσο μπορούμε. Και ο Δημήτρης το ίδιο. Ναι, μωρέ, εμείς, κοίταξε να δεις, εδώ στο χωριό μας, ένας από τους λίγους που προσπαθούν να βαστίξουν τα ίδια τα αίτημα, τα διατηρήσουν, είναι ο Μπράδος Μανώλης. Mm. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι στην ηλικία του δικιά του μπορεί να έχουν γνώση να ξέρουν τραγούδια, ριζίτικα, φερρυπίν, αλλά δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να τα μάθουμε. Πώς να σου πω. Αυτός όμως έχει την όραξη. Ασχολείται με εμάς, δηλαδή να μας δείξει, να μας μάθει, να μας πει ένα τραγούδι, μια μαντινάδα. Κατάλαβες. Το σωστό πως είναι μια διόρθωση. Δεν θέλει να διονύσει τα ίδια τα έθιμά μας. Μα είναι όμως κομμουνιστής. Είναι... Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Εγώ το λέω επίτηδες. Δεν έχει να κάνει. Ξέρει το, γιατί το λέω. Επειδή τους ανθρώπους αυτούς, επειδή τους γνώρισα από κοντά, όποιος έλεγε παλιά κομμουνιστής, το τρέχανε, το κατατρέχανε, ενώ ήταν αγωνιστές οι άνθρωποι. Άμα μιλείς μαζί τους, δεν λέμε για τους μεγάλους, και άλλοι μπορεί να προδοθήκαν. Είναι αλήθεια. Αλλά οι άνθρωποι, οι αγνοί πάνω αυτοί είναι όλο τέτοιοι. Θέλουν να ναι, μωρέ, έτσι είναι. Εμένα και ξανά τον παππού μου ήταν φίλοι. Ναι. Τον παππού μου ήταν φίλοι. Ο παππού μου ήταν εθνικόφρονο. Δεν πάει να πει όμως ότι έρχονταν ναι. Αντιπαράθεση με τα. Ναι, με τον παππού μου ήταν σε άλλη οργάνωση. Δεν έχει να κάνει. Η σωστή και μια είναι δεξιά σωστή. Οργάνωση. Ωστόσο ήμασταν αγωνιστές, ήταν εναντίον των Γερμανών, ήμασταν γειτόνι, είμαστε φίλοι με τον παππού του. Εμείς αυτούς που δεν θέλουμε είναι. Γιατί ο πατέρας του είναι μικρό. Του ανθρώπου που είναι. Να ρουφιανέψουνε, κατάλαβε. Αυτού οι προδοτέ δεν θέλουμε αυτού. Γιατί μα βάλανε οι άλλοι να τσακωθούμε, εγώ νομίζω. Κάναμε ένα φίλιο πόλεμο. Στο πόλεμο του 40.000. Αυτό το δημιουργούσαν οι Άγγλοι. Και στον εφίλιο πόλεμο 60.000. Έλληνε στον Έλληνα, Έλληνε στον Έλληνα, του αυτό ήταν το λάθο. Ναι, αυτό ήταν ένα λάθο του ελληνικού λαού. Λάθο που πιστέψαμε του ξένου. Εγώ τώρα να τα αφήσω με αυτά, θα ήθελα να πω ότι πώ είναι η νέα γενιά, δηλαδή εσεί που ακούτε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, το. Μπάμπα Μανώλη το λέτε. Ναι. Έτσι που σας δίνει το κουράγιο να συνεχίσετε. Και εσείς βλέπω ότι είναι νέα παιδιά που εξακολουθείτε όμως. Που αυτό στην Ελλάδα γενικά δεν το βλέπουμε σε γενικές γραμμές.
σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη ακόμα βλέπω ότι αρχίζει να διατηρείται αυτό το πράγμα. Διατηρείται, χάνεται και εδώ. Χάνεται και εδώ και το διατηρούμε με το οξυγόνο και εδώ. Με το οξυγόνο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι όλα αυτά αρχίζουν από την οικογένεια, δηλαδή κατά πόσο θέλεις να κρατήσεις τα βιώματα το δικό σου, του παππού σου, της γιαγιάς σου, του πατέρα σου, ας πούμε, κατά πόσο θα τα κρατήσεις, τα κρατάς. Δηλαδή άμα θέλω εγώ να μάθω δύο τραγούδια ρεζίτικα, θα τα μάθω. Είναι ένας ιδιαίτερος λαός ο κρητικός. Δεν είναι σοβινιστικό αυτό. Ο Καζαντζάκης λέει, υπάρχουν τριόλογοι άνθρωποι. Αυτοί που τρώνε τα αυγά καθαρισμένα, αυτοί που τρώνε τα αυγά ακαθάριστα, υπάρχουν όμως και αυτοί που τρώνε, λέει, και το πύλινο τσουκάλι μέσα στο οποίο τα βράσανε. Αυτοί, λέει, οι τελευταίοι είναι οι κριτικοί. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερο λαό, λοιπόν, πράγματι, που κατοικεί σε ένα πολύ όμορφο τόπο, νησί σαν την Κρήτη, δύσκολα συναντά κανεί στον κόσμο, και έχω μια ιστορία που θα σας διηγηθώ. Με τους Κρήτες της Νέας Υόρκης κάναμε μια κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Φύγαμε λοιπόν από το λιμάνι του Πουέρτο Ρίκο, μπήκαμε σε ένα πλοίο και σαλπάραμε βράδυ και το πρωί πιάσαμε τη Μαρτινίκα ή τη Γουαδελόπη, δεν θυμάμαι ποιο νησί πιάσαμε πρώτο. Όταν είδα το νησί, τρελάθηκα. Λέω στη γυναίκα μου, δεν θα με ξανακούσεις να πω για την Κρήτη. Δεν θα με ξανακούσεις να πω για την ομορφιά της Κρήτης. Επειδή με είχε ακούσει κατά κόρο να λέω για την Κρήτη ότι είναι ο ωραιότερος τόπος. Τρελάθηκα από την ομορφιά του νησιού. Παραλίες καταπληκτικές, νερά διαμάντια, πράσινο, φυσική όρμη και κόλπη. Μια ομορφιά. Την επόμενη μέρα, στο επόμενο νησί, τα ίδια. Την τέταρτη μέρα δεν άντεχα αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν ομοιόμορφο. Όπου και αν πήγαινες έβλεπες αυτό το πράγμα. Η Κρήτη δεν είναι έτσι. Η Κρήτη όπως τη διασχίζεται τώρα θα δείτε ότι περνάς έναν κάμπο και έχει αμπέλια. Μετά αρχίζεις και πιάνει ο ασπάλαθος. Μετά θα πιάσει η πέτρα. Μετά θα κατέβεις τις ελιές, τις ασημόκλονες. Θα περάσει παραλίες και δαντελωτά ακρογέλια. Βλέπεις έναν τόπο που δεν χορταίνεις να παίρνεις ομορφιές. Άλλωστε γι' αυτό και την Κρήτη αλλά και τη Ρόδο, το νησί το δικό σας, γιατί και εσάς ο τόπος σας είναι ακριβώς έτσι, γι' αυτό έρχονται οι ξένοι και γι' αυτό αυτά τα νησιά θα είναι πάντα πρώτα σε τουρισμό. Και δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ. Θα πέσουν μόνο εάν δούνε ότι οι άνθρωποι δεν είναι σωστοί, ότι το σέρβις δεν είναι σωστό. Και γι' αυτό θα πρέπει να διδαχτούν τα παιδιά μας ότι αυτό το μεγάλο προϊόν που λέγεται τουρισμός θα πρέπει να το διαφυλάξουν, θα πρέπει να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στους ξένους, δεν είναι κουτόφραγγοι, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, αλλά και εκείνοι να χαρούνε και τις φυσικές ομορφιές αυτών των τόπων, αλλά και τα τεράστια μουσεία που αυτοί δεν τα έχουν δει, στον ύπνο τους σας πληροφορώ. Το μουσείο της Κρήτης, κάθε μιας πόλεως της Κρήτης, αλλά και το μουσείο του Ροδίτικου, αυτοί δεν τα έχουν δει ούτε στον ύπνο. Μα ολόκληρη η Ελλάδα είναι Χερσόνησος, είναι νησί. Πιστεύω οι αρχαίοι πρέπει να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και τελικά καταλήξαν εδώ πέρα. Που είναι ο πολιτισμός, η θάλασσα δεν είναι μόνο να ψαρεύεις και βάζει και θεούς από μέσα, γεννιούνται οι Αφροδίτη όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θάλασσα, πάμε να πάμε ψαρεύει. Βέβαια. Ξέρετε, βλέποντας και στα άλλα και τα χωριά στη Ρόδο, είναι λυπηρό γιατί γινώντας να βρούμε ένα οργανωπαίχτη δεν υπάρχει. Και αυτό δεν υπάρχει και δεμένα από το κράτος όπως λέμε, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το λένε και πολλοί δικές σας λιράδες, και ο Ξενατώνης και ο Αράκης που μιλήσαμε μαζί, ότι δεν είναι μόνο ο σύλλογος στο αναλογείο να πιάσει εσείς που κάνετε εκπομπές εδώ, αλλά από την πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό, ότι αυτή είναι η παράδοσή μας. Όχι, δεν του λένε αλήθεια. Έχουν γίνει πράγματα, σημαντικά πράγματα. Η ΝΕΛΕ, η νομαρχιακή, δηλαδή η Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης όλων των νομών της Κρήτης, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Ενώ για την Αθήνα, δηλαδή ναι. Βλέπουμε ότι το 2000 η Ελλάδα για κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις μου έλεγε συγκεκριμένα ο Αντώνης ότι φέρουν κάποιους που γι' αυτόν δεν εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Εντάξει, έχουν γίνει και τέτοια πράγματα, αλλά σιγά σιγά με τον αγώνα κάποιων ανθρώπων ανοίγουν οι πόρτες, ανοίγουν τα θέατρα, ανοίγουν
τα μέγαρα μουσικής. Ήδη αυτές τις μέρες τώρα, Κρήτες μουσική θα παίξουν στο Μέγαρο. Θα μου πείτε το Μέγαρο είναι ό,τι καλύτερο. Όχι, δεν δένει το Μέγαρο με την κριτική μουσική, με την δημοτική μουσική αν θέλετε. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών είναι ο Παρθενώνας αυτή την ώρα. Ανοίξαμε και εκεί τις πόρτες να πάνε να παίξουν μουσική. Και Κρήτες και Δωδεκανήσι και Θρακιώτες κτλ. Μουσική, παραδοσιακής μουσικής. Και μουσική. Πολύ, από όλα τα μέρη διαφορετικό. Λοιπόν, σιγά σιγά βλέπεις ότι κάτι γίνεται, κάτι δημιουργείται. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Αισιόδοξος, πολύ αισιόδοξος. Και όσο θα υπάρχουν νέοι που θα βγάζουν μαντινάδες σαν τη μαντινάδα που είπα τις προάλλες που με τρέλανε όταν την άκουσα, τη μαντινάδα σταγόνες από τη θάλασσα, λίγο ουρανό, ντεβρέχει και από τα δάση χρώματα το κοίταγμά σου έχει. Όταν την είπα από το ραδιό, όταν την άκουσα, βγήκα στο ραδιόφωνο και είπα: Όποιος την έχει βγάλει αυτή τη μαντινάδα, ρε παιδιά, άντρας είναι γυναίκα, τον παρακαλώ θερμά να έρθει να με βρει. Και ήρθε ένας 28χρονος νέος, ένα πανέμορφο παλικάρι, ο οποίος παίζει και λίρα, μου λέει: Τη μαντινάδα την έχω βγάλει εγώ. Του λέω: Γιατί? Μου λέει: Είχα μια αραβωνιαστιά και την είπα για τα μάτια της. Και την έβγαλα στο Μαρίνα του Ηρακλείου. Το Μαρίνα είναι ένα δημοτικό, μια δημοτική καφετέρια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κοιτάζοντας τη θάλασσα και τα μάτια της, έβγαλε τη μαντινάδα. Λέω: Γιατί είπες, είχα μια αραβωνιαστικιά, δεν την έχεις τώρα? Λέω: Όχι, χωρίσαμε και εκείνη ξαναραβωνιάστηκε έναν άλλο. Και μάλιστα, λέω: Τι της είπες? Ψυχανεμιζόμουν εγώ ότι είχα μπροστά μου έναν. Μου λέει: Της είπα στο δαχτυλίδι απούδεσε, της έστειλα μήνυμα στο κινητό. Στο δαχτυλίδι απούδεσε τον άλλο μετά σένα. Κρέμονται χίλια όνειρα που μου έχει σκοτωμένα. Και ο οποίος άνθρωπος βρήκε το ψυχικό σθένος που χρειάζεται για να δείξει το ανεπανάληπτο μεγαλείο της ψυχής του. Όταν την παραμονή του γάμου της έστειλε μήνυμα και της είπε: Αυτή η καρδιά που επλήγωσες και μοραγή μακριά σου, εύχεται καλορίζικα να είναι τα στέφανά σου. Είδες μεγαλείο, κύριε Χατζηβασίλη? Πάντως σας έκανε καλό αυτό εσάς. Είσαστε καλός, ο χαρακτήρας σας τα ζητούσε αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία το όπως λέτε ένα μικρό, αυτό ένα νεαρό παιδί και με ένα ηλικιωμένο που έχετε σε επαφή. Ναι. Και τα συγκρίνει το παιδάκι που σας στείλε αυτή τη... Το πολύ τσάκι. Είναι βέβαια αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα είναι και εκτόνωση για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δεν θα ξεχάσω τον Κακλή τον Μανώλη, έναν από τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες που έχει Κρήτη αυτή την ώρα. Έναν άνθρωπο που εδέσποσε στο τραγούδι μαζί με τον Μανιά, τον Κώστα τον Μουντάχη και τον Νίκο τον Ξυλούρη. Αυτοί εδεσπόσανε στο χώρο τον κριτικό με τη φωνή τους. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω όταν πέθανε η κόρη του, η Μαρίνα, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και πολλά βράδια καθόμουν δίπλα του, στο μπαλκόνι του δωματίου και εκεί έμαθα ένα σωρό ριζίτικα. Ένα σωρό ριζίτικα. Ένα άλλο είδος λόγου ποιητικού, το ριζίτικο, το οποίο κουβαλεί μέσα του μηνύματα. Έτσι διδάσκαν τα παιδιά. Τότε δεν είχαν πολλά πράγματα στα χέρια τους και έπρεπε να διδάξουν τα παιδιά τους και τα δίδασκαν με το ριζίτικο. Το οποίο ριζίτικο ήταν, πώς να το πούμε, ο απόγονος του τρόπου με τον οποίο μάθαιναν τους νόμους οι αρχαίοι Κρήτες στα παιδιά τους. Τους μάθαιναν με μουσική. Έτσι σιγά σιγά λοιπόν δίδασκαν τα παιδιά τους με το ριζίτικο. Γε μου λέει, αν πας στο καπηλιό και βρεις τσιχαροκόπους, με τον καλιά σου κάθιζε και νηστικό σηκώνω. Γε μου λέει, αν πας στο καπηλιό και βρεις τους χαροκόπους, αν πας, δεν είναι υποχρεωτικό να πας, αυτό που γίνεται σήμερα που τρέχουν τα παιδιά μας κάθε βράδυ στο μπαράκι, αν πας στο καπηλιό και βρεις τους ανθρώπους που γλεντίζουν, θα κάθισε με τον καλύτερό σου. Ή έλεγε η μάνα, γέ μου στον κόσμο που θα πας στο διάβα της ζωής σου, στον ξένο πόνο μη γελάς. Θυμόμαστε τη Γριούλα. Φίλο μην κοροϊδέψεις και ξένου υδρότα να μην πιείς. Για ιδές περβώ, για ιδές περβώ, λινέ μορπό. Για ιδές κατά κρυά βρύ, συστόριο περβόλη μας.
Γιαϊδές κατά κρύα βρύσεις το όριο, στόριο περβόλι μας το όμορφο. Γιαϊδές περβόλι, γιαϊδές περβόλι ναι μορφό. Γιαϊδές περβόλι, γιαϊδές περβόλι ναι μορφό. Γιαϊδές κατά κρύα βρύσει στο περιβόλι μας. Γιαϊδές κατά κρύα βρύσει στο το όμορφο. Είπαμε πράγματα που τα ξεχνούν σήμερα πολύ. Ο Γιώργο Βενιζέλος μιλούσε πάντοτε με μαντινάδες στη Βουλή των Ελλήνων. Κάποτε που τον κατηγορούσαν ότι καθυστερεί να κάνει κάτι, είπε τη μεγάλη μαντινάδα «Απούχει την υπομονή στα γκίστρι ψάρι πιάνει και απούχει τη λίγο ψυχιά, ό,τι κρατεί το χάιμι». Και χάρηκα τις προάλλες που ήρθε στην Κρήτη ο Πατριάρχης και όταν τον υποδέχτηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου ο Πρωθυπουργός τότε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης του Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κληρονόμο, ενώ εκείνοι έλεγαν ένα σωρό λόγια να τον υποδεχτούν, μόλις έγκυσε το στόμα του, μίλησε με μαντινάδα. Είπε, μη φανταστείτε ότι ποτέ θα αφήσω την καρδιά μου να πάψει να χτυπάει για σας, ας είστε και μακριά μου. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, εξαιτίας λέει του γεγονότος ότι μίλησε με μαντινάδα, ο προκαθήμενος της εκκλησίας μας, παρακάλεσα τους ακροατές της εκπομπής να πούνε μαντινάδες και να γράψω τις δύο καλύτερες σε ένα μαχαίρι και να του το δώσω. Πρόσφατα που ήρθε εδώ, μέσα στο νοσοκομείο, τον ρώτησα την τύχη εκείνη του μαχαιριού και μου είπε ότι δεν το έχω στο γραφείο μου, αλλά το έχω στο σπίτι μου. Και τον λόγο που το έχει στο σπίτι θα τον καταλάβετε αν σας πω ποιες μαντινάδες του έβαλα πάνω. Του έβαλε μια μαντινάδα ενός δασκάλου που έλεγε «Σμύρνα δεν έχω, για χρυσό ο οβολός με φτάνει, ο οβολός δεν φτάνει, μα την καρδιά μου αν εντιθές κάνω για σε λιβάνι». Αυτή έβαλα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και ίσως γι' αυτό δεν το έχει στο γραφείο του, αλλά το έχει στο σπίτι, γιατί έχει μέσα μια υποψία αλήτρου του ελληνισμού. «Βαρθολομέ, μια ευχή η Κρήτη θα σου δώσει, σαν πας στην πόλη ο βασιλιάς να έχει ξεμαρμαρώσει». Μια μαντινάδα της Κοστούλας της Περάκη. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επαφή που είχαμε, να σου πω να ευχηθώ να είσαι δυνατός να συνεχίσεις. Αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό. Μην περιμένεις να σου πει κανείς μπράβο, γιατί θα το αναγνωρίσουν όμως κάποιοι αυτή την προσπάθειά σου. Να συνεχίσεις για το καλό των παιδιών εκεί στη Ρόδο. Και θα ήθελα να σου πω μια μαντινάδα, να τη μεταφέρεις εκεί στα αδέλφια μας. Λέγοντάς τους πως είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα των Κρητών, που είναι πολύ, είναι κοντά 3.000 άνθρωποι που ζουν εκεί. Να τους πω ότι μαθαίνουμε τις επιτυχίες τους και στον κοινωνικό στίβο αλλά και στον οικονομικό τομέα και στον πνευματικό. Μάλιστα πρόσφατα με πρωτοβουλία του Συλλόγου εκεί των Κρητών παίχτηκε μια θεατρική παράσταση εδώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Νιωτάκης είναι η ψυχή εκεί στις προσπάθειες, αλλά όχι μόνο. Θα ήθελα λοιπόν να τους πω μια μαντινάδα, με την ευχή να είναι πάντα γερή, και μια μαντινάδα αφιερωμένη για τους Κρήτες της Ρόδου. Όπου κι αν πάει ο Κρητικός στην Κρήτη τη σηκώνει και ψιλωρή της γίνεται και την εσωψιλώνει. Να είστε καλά πάντως, γιατί γνωρίσαμε σήμερα από κοντά ένα πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο. Και η λέξη άνθρωπο, πότε θα κατέβεις Ηράκλειο τώρα? Γιατί εγώ πάω να πάρω τώρα κάποια πράγματα και φεύγω βολίδα. Κάθε Παρασκευή φεύγουμε για κάτω. Πάμε Ηράκλειο.
Ναι, ται όχι. Γιατί, το όχι γιατί. Είδα συνέβη. Δεν θέλει να έρχεται να δέσει τέτοια σπίτια. Μα ποιος θέλει να μπαίνει. Θέλει καλή να μπαίνει. Λοιπόν, στο καλό να πάτε. Το παλτό, το παλτό τραβήξει για να κλείσω εγώ. Σαν να είσαι στο Καραμαλί. Πάντως έχετε, βλέπω και χιούμορ. Εδώ παίζουμε με τον κόσμο, κάνουμε καλαμπούργες. Αυτό είναι που λες από τα ωραία νοσοκομεία της χώρας. Το δω. Το λέω πολλές φορές, το λέω εκεί πέρα. Παράδοση. Ναι. Αυτό τώρα, απόψε θα πάω να κόψω πόρτα και θα φτάξω στο σπίτι για να πάνε τα νανάκια. Έχω νανάκια, κατσικάκια, ο τράγος μου είναι τόσο εδώ. Λάζει. Πάρα πολύ τα κάτω. Πόσο μεγάλα είναι στην υγεία. Είναι δύο χρόνια. Το Βέλγιο που τα έχουν πέρα. Νανάκια, κατσικάκια, ακούω. Νανάκια, κατσίκια, ναι. Πάρτε, πάρτε πορτοκαλιά. Πάρε ρε, άνοιξε την τσάντα εκεί. Εντάξει, εντάξει. Πάμε, φάμε κιόλας. Πού είναι το αμάξι? Να κάτω στο τάρτο. Λοιπόν, για... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε ευχαριστούμε. Πολύ χάρη. Λοιπόν, κύριε Βιτόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να συνεχίσετε έτσι. Εγώ προσπαθώ στο πόδο και εγώ από γι' αυτό θα μιλήσει κύριε από αγάπη. Και πάνω απ' όλα γνωριστήκαμε. Είδα από ποτέ έναν άνθρωπο που πραγματικά είναι άνθρωπο. Θα σε φιλήσω γιατί για τον δάκτυ που συγκινηθήκαμε. Μεγάλη δουλειά να συγκινηθεί. Πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά κάτω. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Γεια σας. Κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη. Για σούπα Δερμικρήτη, για σούπα Δερμικρήτη. Το Μουσείο Βασίλη Χατζηβασίλη στην Όλυμπο Καρπάθου είναι το αποτέλεσμα 1,5 αιώνα παραδοσιακής τέχνης της οικογένειας Χατζηβασίλη που δραστηριοποιείται στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον πατέρα του Βασίλη, Νικόλα Ομορφινό. Και συνεχίζεται από τα παιδιά του. Σκοπός του μουσείου είναι η διατήρηση και η προβολή των έργων Χατζηβασίλη που είναι επηρεασμένα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, την αρχαία Ελλάδα, τον χριστιανισμό και την τοπική παράδοση.
Τα λαϊκά αυτά στοιχεία αποτυπώνονται μέσα από την ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και την διακοσμητική σε σπίτια και εκκλησίες. Πρωταρχικός επίσης στόχος του Μουσείου Βασίλη Χατζηβασίλη είναι η διατήρηση της τοπικής παράδοσης μέσω πολιτιστικών παρεμβάσεων και της καταγραφής της σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.